Παρέλυσε το πρωί δημόσια συγκοινωνία της επαρχίας Λεμεσού, ταλαιπωρώντας χιλιάδες επιβάτες και μαθητές, ενώ 90 χωριά της επαρχίας δεν είχαν πρόσβαση στην πόλη. Έχει κόσμο που έρχεται με τα λεωφορεία, έχει ηλικιωμένους που δεν μπορούν σήμερα να ταλαιπωρούνται. Μεγάλη ταλαιπωρία. Ο κόσμος δεν μπορεί να μπει να πάει στις βάσεις του, στις δουλειές του. Οι εργαζόμενοι προχώρησαν σε παόριστον απεργία διεκδικώντας τον μισθό του Νοεμβρίου, αλλά και οριστική επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Για άλλη μια φορά, περίπου 300 εργαζόμενοι ταλαιπωρούνται με τη μη καταβολή της μισθοσίας τους και ταλαιπωρούμε και το επιβατικό κοινό της επαρχίας μας. Θέλουμε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη καταβολή της μισθοσίας τουλάχιστον για τους επόμενους 20 μήνες. Δεν είναι μόνο η καταβολή της μισθοδοσίας για τον Νιόβρη, αλλά είναι και η εκκρεμότητα που έχουμε από το 2016 όσον αφορά τη συλλογική σύμβαση. Από την πλευρά της, η εταιρεία δηλώνει ανυπέρβλητη αδυναμία ρευστότητας για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της μετά την άμεση αποκοπή του 50% των εισοδημάτων τους για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο από το αρμόδιο Υπουργείο, που υποστηρίζει ότι έγιναν υπερπληρωμές τα προηγούμενα έτη. Το Υπουργείο κάλεσε την ΕΜΕΛ να προσέλθει σε συνάντηση, όχι όμως με τα απεργιακά μέτρα σε ισχύ. Συμφωνία πετεύχθη το πρωί σε σύσκεψη μεταξύ του Υπουργείου και της εταιρείας Ζήνων για το ποσό που πρέπει να καταβληθεί στους λεωφοριούχους για τον μήνα Νοέμβριο. Τις επόμενες 2-3 μέρες θα καθίσουν οι τεχνοκράτες και των δύο υπηρεσιών να εξετάσουν αυτά τα στοιχεία και θα ετοιμαστεί μια έκθεση προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πρόβλημα στις συγκοινωνίες, αλλά πρέπει να καταλάβουν και κάποιοι άνθρωποι ότι είμαστε και εμείς άνθρωποι, δουλεύουμε, είναι η δουλειά μας. Δυστυχώς ορισμένοι χάσαμε τα όλα μας με τις εταιρείες αυτές. Στις 3 το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα η Γενική Συνέλευση, όπου και εγκρίθηκε η Συμφωνία Αναστολής των Απεργιακών Μέτρων. Όσον αφορά τις υπόλοιπες εταιρείες, το Υπουργείο συνεχίζει τις διαβουλεύσεις, ενώ ζήτησε την αποστολή στοιχείων τα οποία αναμένονται εντός της εβδομάδας.